Κύπρος, νόμισμα και μία φράση. Δώστε μου τη δύναμη να τυπώνω χρήμα και δεν με νοιάζει ποιοι φτιάχνουν τους νόμους. Το έχει πει ένας μεγάλος τραπεζίτης. Η Κύπρος, η πιο μικρή χώρα της Ευρωζώνης, οφείλουμε να το ομολογήσουμε όλοι, έδωσε μαθήματα δημοκρατίας στην Ευρώπη και απέτησε το σεβασμό αυτού του δημοκρατικού της δικαιώματος να διαφοροποιείται στις αποφάσεις των ισχυρών. Αυτό θα το καταγράψει η ιστορία ως μια στάση γενναία απέναντι στην κατάλυση που επιχειρείται και της εταιρικής σχέσης στην Ευρώπη, δηλαδή στην απαξίωση του οράματος που πιστέψαμε πάρα πολύ, μιας Ευρώπης που θα λειτουργούν οι θεσμοί της κοινωνικής δημοκρατίας, του κοινωνικού πολιτισμού, του νομικού πολιτισμού, μια Ευρώπη που πραγματικά θα εμπνέει ακόμα και εκείνους που είναι εκτός Ευρώπης και που, αν θέλετε, ζώντας σε χώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες, έλλειψης δημοκρατικού πολιτεύματος, είχαν μια ελπίδα ότι υπάρχει κάπου μια όαση όπου ο πολίτης δεν είναι υπήκοος. Από εκεί και πέρα, η ιστορία με το νόμισμα είναι μια ιστορία που θέλει πάρα πολλές προσεγγίσεις. Είναι άλλο πράγμα να έχεις τη δυνατότητα να κόβεις νόμισμα και είναι άλλο πράγμα να είσαι σε ένα σύστημα ενιαίο όπου έχεις αυτή την αδυναμία, αλλά όλοι πιστέψαμε ότι θα λειτουργούν οι θεσμοί. Εδώ λοιπόν έχουμε και εδώ ένα μεγάλο έλλειμμα στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών. Πού είναι η εταιρική σχέση? Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε πάνω στην έννοια της εταιρικής σχέσης και της αλληλεγγύης. Αυτά έχουν καταπατηθεί. Έχουν ανασκολοποιηθεί από τους ισχυρούς της Ευρώπης. Διότι Ευρώπη σημαίνει ανακύκλωση των πλεονασμάτων. Άρα σύγκληση οικονομική και κοινωνική. Όχι να μετατρέψεις τον αδύνατο μέσα από τον μηχανισμό που διαθέτεις σε πελάτη εισαγόμενων, σε καταναλωτή εισαγόμενων προϊόντων σου και από την άλλη μεριά να μην αναγνωρίζεις ότι τα ελλείμματά του είναι τα πλεονάσματά σου. Δεν μπορεί ένα τέτοιο σχήμα να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Κάπου θα υπάρξει εξέγερση. Και να που η Κύπρος το έκανε με το πιο ειρηνικό τρόπο.